να είμαι στο ίδιο πατάρι με αυτούς τους δύο μεγάλους κριτικούς καλλιτέχνες, όχι μόνο γιατί είναι φοβεροί ερμηνευτές, αλλά γιατί είναι δημιουργοί. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι η Κρήτη σήμερα συνεχίζει να παράγει και να δημιουργεί και υπάρχει μια κατηγορία ακροατών κρητικής μουσικής οι οποίοι ακούνε μόνο τα παραδοσιακά. Πολύ καλά τα παραδοσιακά, αλλά είναι, σκεφτόμουν πριν, σαν να είσαι γονιός και να σ' αρέσει το κοπέλι σου όπως ήταν κάποτε, όχι όπως είναι τώρα. Καλό είναι να σ' αρέσει και όπως ήταν κάποτε και όπως είναι τώρα. Γιατί η Κρήτη συνεχίζει να δημιουργεί και είναι κρίμα να μην απολαμβάνουμε τα καινούργια δημιουργήματά της. Ξέρετε, νομίζω ότι υπάρχει το κριτήριο. Μπορούμε να καταλάβουμε τι δημιουργεί ο Παπαδάκης και τι δημιουργούν οι άλλοι. Τι δημιουργεί ο Μανολίδης και τι δημιουργεί άλλοι. Καλή στέλνια. Εγώ θέλω να πω στο Μπάρι να έχει υγεία, πρώτα απ' όλα. Προσωπικά πάντα που στο κάλεσμά του δεν μπορώ να το πω όχι. Είναι ένας νέος καλλιτέχνης που υπόσχεται πάρα πολλά. Και κάποτε προσωπικά ακόμα δημιουργώσει πολλά πράγματα. Ακόμα δημιουργώσει και λίγα. Την προθιά την έχει ο Πάρης, να είναι καλά να βγάλεις Πάρη μου κομμάτι, να τραγουδάμε κι εμείς. Πιο μεγάλη. Χαρά μου που είμαι καλά, που είμαι σε καλά. Εσάς βλέπω και σας μιλούμε, σας μιλούμε. Και το μεσημέρι καθόμασταν και γράφαμε καινούρια κομμάτια στο σπίτι μου, στο στούντιο. Αυτό είναι. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Εγώ δεν λέω πράγμα γιατί είναι γυρά, δεν είσαι να πλέξω. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Εμείς μπορούμε να παίζουμε μέχρι το ξημέρωμα, αλλά δυστυχώς 10:30 μας είπαν ότι πρέπει να τελειώσουμε. Ένα ακόμη, Γιώργη, ένα. Ένα σγουρό μελαχνό του Παπαδάκη. Ωραία. Όχι, θα παίξουμε ένα κομμάτι που το έχω τραγουδίσει στο CD. Πάρα το έχουμε πει ακόμα. Και μετά βγαίνει στο Λάζ και θα πει το σγουρό μελαχνό. Μπράβο. Ναι, ναι, θα το πει. Θα το πει, θα το πει. Θα το πει, θα το πει. Εντάξει. Γιώργη, χαλάλη να είναι στο ναγμί και ό,τι άλλο θες μετά.
είστε μακριά. Oh, God.